δείξα στεριά, μα πριν φανεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο πραγματοποιήθηκε στον Άκοβο από τους Ακοβίτες και τον Δήμο Μεγαλόπολης. Μια συναυλία αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή με ερμηνευτές τους Γιάννη Θωμόπουλο και Τζούλη Γιάβρα. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε παρουσία απελήθους κόσμου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ακόβου. Σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας. Σήμερα έχουμε μια εκδήλωση, μια τεράστια εκδήλωση για τα δεδομένα του μικρού χωριού, του Ακόβου. Ένα αφιέρωμα στο μεγάλο ποιητή μας, το συντοπίτη μας θα έλεγα, 20 χιλιόμετρα παρακάτω το δικό του χωριό, Αρκάδας και αυτό, στον Νίκο τον Γκάτσο. Είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί αυτό το αφιέρωμα θα το διεκπεραιώσουν δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Γιάννης Οθωμόπουλος και η Τζούλη Ζιάβρας. Και οι δυο γνωστοί στο Πανελλήνιο και με διεθνή καριέρα. Βέβαια είμαι ακόμη χαρούμενος γιατί σήμερα μαζί μας έχουμε και απόγονο του Νίκου του Γκάτσου, την κυρία Λιμπεροπούλου, την εγγονή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σύλλογο Ακοβιτών Καλαμάτας για αυτό το υπέροχο αφιέρωμα στον Νίκο τον Γκάτσο. Ο Νίκος ο Γκάτσος, ο ποιητής των ποιητών όπως έχει χαρακτηριστεί από τον Ελίτη, είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεται μέσα από τέτοια αφιερώματα σε ένα τόσο όμορφο χωριό όπως είναι ο Άκοβος. Και ένας ποιητής του Βεληνικού του Νίκου του Γκάτσου ήταν, είναι και θα παραμένει διαχρονικός και ως εκπρόσωπος της οικογένειας αλλά και της συντρόφου του Αγαθής Δημητρούκα, είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στο υπέροχο χωριό σας. Δεν είχα ξαναέρθει και φαντάζομαι ότι και αν ο Γκάτσος είχε έρθει θα το είχε αγαπήσει και θα είχε επιβάλει αυτή τη βραδιά. Εκ μέρους εκπροσωπώντας την Αγαθή τη Δημητρούκα, τη σύντροφο ζωής του Νίκου του Γκάτσου, αλλά και εκ μέρους της οικογένειας, ως εγγονή και κόρη του ανιψιού του που βρίσκεται εδώ, του Βασίλη του Λιμπερόπουλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, μουσικούς, τραγουδιστές, κόσμο που ήρθατε εδώ. Για τον Γκάτσο, εγώ το μόνο που θα πω θα είναι να δανειστώ λίγα λόγια του Μάνου του Χατζηδάκη. Ο Μάνου Χατζηδάκης είχε πει ότι οι μεγάλοι ποιητές δεν επιβάλλονται. Οι μεγάλοι ποιητές ανακαλύπτονται. Γιατί ανήκουν στο κοσμικό σύμπαν με τη διαφορετικότητά τους. Και σε μια εποχή που το να είμαστε διαφορετικοί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το να αποδεχόμαστε και να συνεχίζουμε τον πολιτισμό ακόμα σημαντικότερο, ο Γκάτσος ήταν, είναι και θα είναι ένας ποιητής που θα ανακαλύπτεται.